Λοιπόν, είμαστε κουρασμένοι, αλλάζουμε εντελώς τοπίο για ένα θέμα το οποίο πρακτικά υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Είναι ένα θέμα το οποίο για το οποίο οι ασθενείς έρχονται στον ουρολόγο πολύ συχνά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι το θέμα ουρολογικό. Το λέω βασική. Αλλά έρχονται σε εμάς οι ασθενείς. Και το λέω δεν ξέρω γιατί είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο και πριν ξεκινήσουμε αυτή την παρουσίαση, να σας πω γιατί δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ για πρόωρη. Το ζητήσατε πέρυσι, σας ακούσαμε, το βάλαμε, αλλά είναι θέμα δύσκολο γιατί. Γιατί η γνώση μας είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Πολύ λίγα αυτά που ξέρουμε. Και να πούμε. Πρώτον. Και δεύτερο είναι γιατί η σεξολογία έχει πάρα πολλά και εμάς σε αυτό το αντικείμενο και εκείνη. Θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε λίγο το θέμα πιο ολοκληρωτικά. Μετά να πάμε κατευθείαν έτσι το είχα σκεφτεί στο ιστορικό, στη λήψη και αυτά, αλλά θεωρώ ότι ας μιλήσουμε γρήγορα, να το περάσουμε μία πρώτη το θέμα, να αποκτήσουμε μία σφαιρική αντίληψη περί του τίνος πρόκειται. Θα δουλέψουμε μαζί με την Εύη την Κυράνα για να έχουμε και τις δύο μεριές, του σεξολόγου και του ουρολόγου. Και από εκεί και πέρα θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταματήματα σε ό,τι θα πούμε όλα λίγο από την επίπτωση, να πούμε λίγο από τον ορισμό, τι ορίζεται και τι υπάρχει στα κείμενα, αλλά και μετά πώς γίνεται στην πράξη. Γιατί έχει αρκετή διαφορά η έρευνα από την πράξη. Λοιπόν, ας ξεκινήσεις, Εύη, με την επίπτωση, με την πρώτη παρουσίαση, ορισμός, χαρακτηριστικά και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στη διάγνωση θεραπεία. Χαίρετε, έχετε φτάσει στο τέλος αυτών των ημερών. Ελπίζω να έχετε λίγο κουράγιο ακόμα. Δήλωση συμφερόντων καμία. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη διαφάνεια αυτό που βλέπουμε, εδώ που σας δείχνει το pointer μου, είναι τη φυσιολογική σεξουαλική ανταπόκριση. Ξεκινάει δηλαδή ένας άνδρας με διέγερση, η οποία αυξάνεται προοδευτικά. Μετά μπαίνει σε μια φάση πλατό, που η διέγερση είναι σταθερή. Και σιγά σιγά έχουμε την κορύφωση και τον οργασμό και τη λύση. Όταν έχουμε γρήγορη εξπερμάτιση, έχουμε ακριβώς τα ίδια στάδια, αλλά αυτά είναι πάρα πολύ σύντομα. Και ουσιαστικά η φάση του πλατό πολλές φορές είναι και ανύπαρκτη. Αλλά, μήπως τελικά είναι φυσιολογικό για έναν άντρα να τελειώνει γρήγορα? Μήπως δηλαδή δεν είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας? Για παράδειγμα, στα ζώα βλέπουμε ότι η διείσδυση είναι συνήθως πάρα πολύ σύντομη διάρκειας. Και φαίνεται ότι τα ζώα έπρεπε να είναι έτοιμα να κάνουν πολύ γρήγορα σεξουαλική επαφή, ούτως ώστε να προλάβουν να καταθέσουν το σπέρμα για την αναπαραγωγή, σε περίπτωση που τους επιτεθεί κάποιο άλλο ζώο. Οι χιμπατζίδες, για παράδειγμα, θέλουν μόνο 6 δευτερόλεπτα και για την προσέγγιση και για τη διείσδυση και για την εξπερμάτιση. Είναι ταχύτατη. Φαίνεται ότι στους ανθρώπους τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διότι σκεφτείτε ότι η γρήγορη εξπερμάτιση σαν πρόβλημα άρχισε να περιγράφεται περισσότερο με το φεμινιστικό κίνημα και όταν άρχισε να εμφανίζεται και να προβάλλεται περισσότερο το θέμα του οργασμού των γυναικών. Τότε άρχισε να τίθεται θέμα γρήγορης εξπερμάτισης περισσότερο. Άρα δηλαδή άρχισε να γίνει το πρόβλημα όταν οι άνθρωποι, επειδή είχαν πλέον να κάνουν σεξ και να ευχαριστιέται και ο άνδρας, αλλά και η γυναίκα του. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζεται αρκετά από την κουλτούρα, επηρεάζεται αρκετά από αυτό που και η κοινωνία θεωρεί αποδεκτό,
αυτό που και η σχέση επιθυμεί, αλλά αυτό που και ο κάθε άνθρωπος θεωρεί ότι είναι το φυσιολογικό και το αναμενόμενο. Πράγμα που ισχύει για όλες τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες, αλλά νομίζω ότι στην γρήγορη εφαρμόση το βλέπουμε πολύ πιο καθαρά. Αυτό όλο προφανώς δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα στο να καθοριστούν τα κριτήρια για τον ορισμό της γρήγορης εξφερμάτισης. Και έτσι λοιπόν θέλω να σας δείξω λιγάκι την πορεία, δηλαδή όλους τους ορισμούς πώς άλλαζαν με την πορεία των ετών από παλιά και πώς έχουν καθοριστεί σήμερα, γιατί θα δείτε σημαντικές αλλαγές. Θα δούμε δηλαδή τους ορισμούς όπως αυτοί είχαν εκφραστεί από τους πρώτους σεξολόγους, Masters & Johnson και Kaplan. Μετά είχαμε το DSM-4, τα διαγνωστικά κριτήρια της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας. Αργότερα θα δείτε ότι είχαμε και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μετά είχαμε τα διάφορα consultations, τη Διεθνή Εταιρεία. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί προσπαθούσαν να ορίσουν την γρήγορη εξφερμάτιση. Αρχικά οι Masters & Johnson είχαν πει ότι η εξφερμάτιση είναι πρόωρη, όταν ο άνδρας δεν μπορεί να φέρει τη γυναίκα στον οργασμό στο 50% των επαφών. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο σήμερα δεν μπορεί να ισχύει, αλλά βλέπετε πως αρχικά η πρώτη εξφερμάτιση συνδέονταν πάρα πολύ με τον οργασμό της γυναίκας. Η Kaplan έθεσε το θέμα του ελέγχου. Η Kaplan είπε δηλαδή ότι η εξφερμάτιση είναι πρόωρη όταν ένας άνδρας δεν μπορεί συνειδητά να ελέγξει την εξφερμάτισή του. Εδώ βλέπετε τον ορισμό του DSM-4. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός μέχρι σήμερα ορισμός, γιατί πάνω σε αυτόν στηρίχθηκαν όλες, ή σχεδόν όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη γρήγορη εξφερμάτιση. Και επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε στον ορισμό αυτό είναι ότι η γρήγορη εξφερμάτιση θεωρούμε ότι έχει κάποιος όταν τελειώνει πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελε ο ίδιος. Άρα δηλαδή ο χρόνος ορίζεται εντελώς υποκειμενικά. Ο ασθενής ή ο άνδρας είναι αυτός που θα το ορίσει. Φυσικά θα πρέπει να έχει και δυσφορία όπως αυτό συμβαίνει με όλες τις δυσλειτουργίες. Στο ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Εδώ ο ορισμός μιλάει για το θέμα του ελέγχου. Ο έλεγχος είναι μια βασική παράμετρος στη γρήγορη εξφερμάτιση. Τα AUA guidelines μιλάνε για δυσφορία. Τα διάφορα consultations μιλάνε για το τρίπτυχο και για το χρόνο όπως ορίζεται από τον ίδιο τον ασθενή και για τη δυσφορία και για τον έλεγχο. Οπότε, όλα αυτά που καταλαβαίνετε ήταν αρκετά σαφή και δημιουργήσαν κάποια προβλήματα. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ανάγκη, αν δεν κάνω λάθος, από τον FDA, δηλαδή γινόντουσαν μελέτες και έπρεπε με κάποιον τρόπο να καθορίζουν συγκεκριμένα το χρόνο με τον οποίο κάποιος, τη διάρκεια που κάποιος θεωρείται πρόωρος και να μην στηρίζεται μόνο στην υποκειμενική διάσταση. Να δούμε λοιπόν κάποια δεδομένα. Εδώ σας δείχνω μια μελέτη η οποία έγινε σε Δανούς που είχαν σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-4 γρήγορη εξφερμάτιση διαβίου, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν πει ότι εγώ τελειώνω νωρίτερα από ό,τι θα ήθελα αφενός και αφετέρου είχαν πει ότι νιώθω και πάρα πολύ έντονη δυσφορία από το πρόβλημα. Αυτοί λοιπόν οι περισσότεροι, το 90%, εξφερματίζονται μέχρι στα 60 δευτερόλεπτα. Άρα περίπου στο λεπτό. Εδώ βλέπουμε παρόμοια δεδομένα. Η μελέτη αυτή έγινε στην Αυστραλία. Πάλι ήταν σε άνδρες με γρήγορη εξφερμάτιση. Κάποιοι είχαν διαβίου πρόβλημα, κάποιοι είχαν το πρόβλημα επίκτητο. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι τελείωναν σε περίπου 40 δευτερόλεπτα. Εδώ όμως έχουμε μια διαφορετική μελέτη, διότι πλέον αυτή η μελέτη δεν ήταν σε άνδρες με γρήγορη εξφερμάτιση όπως ήταν οι προηγούμενες. Αυτή είναι μια μελέτη η οποία έγινε στο γενικό πληθυσμό. Έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στην Δανία, στην Ισπανία και στην Τουρκία. Και έτσι λοιπόν είδαν στο γενικό πληθυσμό ποια είναι η κατανομή, ποιος είναι δηλαδή ο χρόνος στον οποίο τελειώνουν οι άνθρωποι. Και ο μέσος χρόνος από την διείσδυση στον κόλπο μέχρι την εξφερμάτιση ενός άνδρα είναι περίπου 5,4 λεπτά. Βλέπετε ωστόσο ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο έβριο, υπάρχουν και άνθρωποι που τελειώνουν στα 36 λεπτά. Και βλέπετε εδώ στο κυκλάκι ότι υπάρχουν και λίγοι άνδρες
οι οποίοι τελειώνουν σε λιγότερο από 100 δευτερόλεπτα. Άρα είναι στο 1 με 2 λεπτά. Εύη, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Και κάποιοι πριν μπουν, πριν καν διεισδύσουν. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, να σας απόψω. Ναι, οι μετέτοι αυτοί υπήρχαν κανόνες στη σεξουαλική επαφή? Δηλαδή, έλεγε η μετέτη ότι έπρεπε να γίνει διείσδυση και ο άντρας να προσπαθήσει να εξπερματώσει ή να ακολουθήσει τη τεχνική που έχει ο καθένας μας? Ο καθένας έκανε σεξ όπως επιθυμούσαμε, αλλά χρονομετρούσε η σύντροφος. Με την ίδια γυναίκα. Με την ίδια γυναίκα. Ήτανε ζευγάρια σε σταθερές σχέσεις. Και η γυναίκα χρονομετρούσε με το ρολόι. Τώρα εντάξει, προφανώς όταν χρονομετρείται ένας άντρας αυτό μπορεί να επηρεάζει. Ναι, φυσικά. Παρένθεση, μια και αναφερθήκαμε σε αυτή τη μελέτη, απλά να σας πω ότι σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι η περιτομή και η χρήση προφυλακτικού δεν άλλαζαν τα δεδομένα. Έτσι απλά το αναφέρω. Λοιπόν, οπότε είχαμε κάποια πρώτα δεδομένα, τα οποία οδήγησαν και βοήθησαν στο να προτείνει η Διεθνής Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής για πρώτη φορά ορισμό που όμως περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρόνο ως κριτήριο για την γρήγορη εξφερμάτιση. Και έτσι λοιπόν το ISSM πρότεινε ότι η εξφερμάτιση είναι γρήγορη όταν ο άντρας τελειώνει σε περίπου ένα λεπτό. Φυσικά όταν έχει και αδυναμία ελέγχου και έχει και δυσφορία. Αυτή όλη η δουλειά οδήγησε και στο DSM-5. Πιθανό να μην γνωρίζετε, αλλά το Μάιο που μας πέρασε βγήκε το καινούριο DSM, το DSM-5, όπου έχει αρκετές αλλαγές. Συγγνώμη, το DSM είναι της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, που είναι τα κριτήρια με τα οποία διαγνώσονται όλες οι ψυχιατρικές παθήσεις. Και έχει και νομική υπόσταση πολύ σκληρή. Και βέβαια, επειδή το κάνουν αυτό παραδοσιακά, το αποδέχονται και όλες οι ψυχιατρικές εταιρείες. Δηλαδή, η Αμερικάνικη ουσιαστικά οριοθετεί τα κριτήρια για τη διάγνωση όλων των ψυχικών παθήσεων. Ναι, και σας επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα η συντηρητική πλειοψηφία των μελετών στηρίζονταν στο DSM. Απλά ήταν το 4. Στο 5, λοιπόν, στα καινούργια κριτήρια, βλέπουμε σημαντικές διαφορές. Βλέπουμε ότι έχουν υιοθετήσει πάλι το 1 λεπτό, δηλαδή ο άντρας τελειώνει μέσα σε περίπου 1 λεπτό και πριν την επιθυμία του ατόμου. Διότι ορίζουν πλέον πιο καθαρά, λένε ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να υπάρχει 6 μήνες και να εμφανίζεται στο 75% των περιπτώσεων των επαφών και πάνω. Κρατάνε το κριτήριο της δυσφορίας ως σημαντικό, αφαιρούν το κριτήριο του να δυσφορεί η σύντροφος, αυτό τώρα βγαίνει από τα κριτήρια για τη διάγνωση. Και υπάρχει και ένα κομμάτι στο τέλος, δεν θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό, αλλά καλό να το έχουμε υπόψη μας. Λέει ότι η σεξουαλική της λειτουργία δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται καλύτερα από ψυχική διαταραχή, ως συνέπεια σοβαρών προβλημάτων σχέσης, άλλων σεξογόνων παραγόντων, δεν αποδίδεται σε ουσίες, δεν αποδίδεται σε ιατρικές παθήσεις και πραγματικά νομίζω ότι δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο σε όλα τα χρόνια που δουλεύω με γρήγορη εξπερμάτιση που να έχει το πρόβλημα και να μην αποδίδεται το πρόβλημα σε κάτι από όλα αυτά. Να κάνω μια ερώτηση. Στην πρώτη παράγραφο λέτε μέσα σε ένα λεπτό και πριν την επιθυμία του ατόμου. Αν δηλαδή υπάρχει επιθυμία, ακυρώνει το ορισμό τη πρόορη. Ναι. Αυτό ισχύει για όλες σχεδόν τις σεξουαλικές επιθετουργίες. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος με αυτό που του συμβαίνει, δεν μπορούμε να βάλουμε διάρκεια. Μπορεί να είναι ο ένας χαρούμενος από τους δύο όμως. Πλέον στο DSM-5 μας ενδιαφέρει, σύμφωνα με το DSM-5, μόνο ως ο άντρας. Ενώ παλιότερα μας ενδιέφερε και το να υπάρχει δυσφορία στη γυναίκα. Ήταν κομμάτι του κριτήριου. Ήταν είναι δυσφορία ο άντρας ή η γυναίκα. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, λες? Για ποιο λόγο, Σέλιο? Για ποιο λόγο αφαιρέθηκε αυτό, δηλαδή ότι δεν μας ενδιαφέρει? Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο. Ξέρω ότι έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική, αλλά αν θέλει τη γνώμη μου, ούτως ή άλλως η δυσφορία σε όλες τις μελέτες σχετίζεται πάρα πολύ με τη σύντροφο. Όχι μόνο για την γρήγορη εξφερμάτιση, σε όλες τις λειτουργίες. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, ένας άνθρωπος που θα έχει δυσφορία ή δεν θα έχει, αυτό συνήθως έχει σχέση με τη σύντροφο, ούτε περικλείεται. Αλλά τέλος πάντων θέλανε λίγο να απομονώσουν και να τροποποιήσουν τις καταστάσεις όπου κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα με μία γυναίκα και να μην έχει πρόβλημα με μία άλλη γιατί αλλάζει τη σφορία της συντρόφου. Αυτό ήταν το βασικό. Το βασικό ήταν ότι υπήρχε μία κεντρική απόφαση, επειδή το είπαν και σε ένα πάνελ, ότι ακριβώς επειδή πολιτισμικά ζούμε σε μία πλέον πολύ πιο πλουραλιστική σεξουαλικά κοινωνία, πρέπει να αποσυνδεθεί από τη διαδική σχέση.
Δεν μπορούμε να θεραπεύουμε το Στέλιο για το πρόβλημα με την Ελένη και μετά το Στέλιο για το πρόβλημα με τη Μαρία. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο Στέλιος και θα βγάλει πέρα με τη μία ή με την άλλη και την άλλη. Του γίνεται λόγο να το εμφανίζουν διάφορα προβλήματα. Το παράδειγμα είναι τυχαίο. Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Έχουν αποκλείσει έξω βέβαια, γιατί διαφορά το ζευγάρι, τις περιπτώσεις της αυτοικανοποίησης. Ναι. Στο οποίο εκεί, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο έχει μελετηθεί κάτι, αν και εκεί ο άλλος είναι πρόωρος. Το τι γίνεται στην αυτοικανοποίηση ως κριτήριο δεν είναι στις σεξουαλικές λειτουργίες σε καμία. Φυσικά κλινικά το λαμβάνουμε υπόψη μας. Είναι όμως ένας χρόνος, ο οποίος πολλές φορές μας δώσει σημαντικές πληροφορίες, όπως στην καθημερινή, στην καθυστερημένη εξπερμάτιση, βγαίνω λίγο, που ρωτάς ότι σου λέω, εγώ καθυστερώ λέει με τη σύντροφό μου, με τη σύντροφή μου, και αν το ρωτήσεις, αν δεις μια ταινία και αυτοικανοποίησε, πότε νιώσεις, στα 5 λεπτά σου λέει. Αυτό δεν είναι κριτήριο για το αν έχει κάποιος τη διαταραχή ή όχι, αλλά είναι ένα specifier, δηλαδή είναι κάτι που περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα και αναφέρεται. Ναι, αν σας πει όμως κάποιος ότι στην αυτοικανοποίηση εγώ κρατάω 10 λεπτά προκειμένου να εξπερματίσω. Ακριβώς. Τηρεί τα κριτήρια για να έχει τη διάγνωση, αλλά έχουμε μια πολύ σημαντική πληροφορία για τα πιθανά αίτια του προβλήματος. Αλλά τα κριτήρια τα τηρεί για την διαταραχή. Νομίζω ότι η αυτοικανοποίηση δεν πήγε. Γιατί ακριβώς δεν γίνεται δεκτό να θεραπεύεις για την αυτοικανοποίηση. Ενώ σαν χρόνος, δηλαδή να σου πω μια αίσθηση χρόνου, τι αλλάζει. Δηλαδή, αν άλλο σου πει εγώ μόνος μου δεν έχω άσχημα, κρατάω 10 λεπτά. Την πρωτοπαθή προώρη, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει αυτή. Να υπάρχει διαφορά. Οπότε, επειδή μιλάμε τώρα για πρόωρη, αυτά συμπίπτουν απόλυτα. Δεν είπε ποτέ ασθενής ο οποίος να έχει πρωτοπαθοπρόωρη όλη τη ζωή. Το ρωτάτε για να τελειώνω. Είναι διαφοροδιαγνωστικό πολύ ισχυρό. Πολύ ισχυρό. Για να σου λέει ότι, με την αυτοικανοποίηση όποτε θέλω. Θα δω όλη την ταινία και στο 62 λεπτό τελειώνω. Γιατί εκεί μ' αρέσει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, άρα... Συγγνώμη λίγο. Πιστεύω ότι το DSM-5 έχει δύο καινοτομίες. Ένα ότι αφορά μόνο τον άντρα και όχι τη γυναίκα που μπορεί να την εγγραφίζει. Και δεύτερον, ασχολείται πολύ με τον τύπο της πρόωρης. Μιλάει για περιστασιακή ή όχι, το χαρακτηρίζει, ενώ πριν ήταν ένα περιορισμένο. Παλιότερα έλεγε επίμονη και επαναλαμβανόμενη διαταραχή π.χ. Ενώ τώρα λέει το ορίζει. Το κάνει πιο ποσοτικό, ακριβώς. Εδώ πάντως αυτό που θα ήθελα να θυμάστε και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, πέρα από την τελευταία παράγραφο που ίσως εσάς ανομολόγητα δεν σας έκανε τόσο, είναι ότι πλέον προσδιορίζεται και λέει ότι είναι σε ένα λεπτό. Με άλλα λόγια, αν έρθει κάποιος και πει ότι έχει πρόβλημα γιατί τελειώνει και δυσφορεί, έτσι, ο ίδιος υποφέρει, γιατί τελειώνει στα 2 λεπτά ή στα 3 λεπτά, σύμφωνα με το DSM-5 δεν μπορούμε να του βάλουμε τη διάγνωση της γρήγορης εξπερμάτισης, ενώ σύμφωνα με το DSM-4, δηλαδή πριν τον Μάιο, μπορούσε να πάρει τη διάγνωση. Λοιπόν, το DSM αφορά μόνο τους ψυχιάτρους. Άρα για μας δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα κριτήρια. Και μπορούμε να πάμε δύο διαφάνειες λίγο πίσω. Να σας πω εγώ ποιον χρησιμοποιώ. Δεν είμαι καθόλου υποχρεωμένος, δεν είμαι ψυχίατρος, είμαι ουρολόγος αυτόν. Αυτός είναι ο ορισμός που χρησιμοποιώ στην κλινική πράξη. Δεν είμαι υποχρεωμένος, δεν είμαι ψυχίατρος να ακολουθώ τον DSM-5. Προφανώς ένας που μου λέει, εγώ δεν το ευχαριστήκαμε γιατί τελειώνω στη μισή ώρα και θα ήθελα μια μισή. Ναι, μιλάμε για λογικά πράγματα. Αλλά θεωρούσα πάντοτε εντελώς. Αυτό έχει τη λογική του FDSBase, γιατί έπρεπε κάπως να μετρηθούν και ερευνητικά τα πράγματα. Και νομίζω οδηγήθηκε σε ένα λάθος. Όπως η στήση, είχαμε φάει 5 χρόνια να τσακωνόμαστε στη συνέδρια, άμα η φυσιολογική διάρκεια της στήσης είναι 10 ή 15 ή 20 λεπτά. Και τελικά είπαμε ότι ήταν 5 χρόνια, χάσαμε ηλιθιοδόσιο. Δεν υπάρχει εκεί το θέμα. Γιατί άμα σου έρθει ένας και δεν. Εγώ γιατρέ μου τελειώνω στα 3 με 5 λεπτά. Ναι. Ωραία, μια χαρά είσαι. Δεν είμαι γιατί η γυναίκα μου θέλει γύρω στα 7, 6, 5 και τελειώνω νωρίτερα και έχει εκνευριστεί γιατί μία στις 20 έχει οργασμό. Και θα πεις,
Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, πήγαινε σπίτι σου, έτσι, να βρει άλλον η γυναίκα σου ή να πάει στο γιατρό για να τελειώνει γρηγορότερα. Πάλι δεν είναι οργασμική τη λειτουργία της γυναίκας. Άρα θεωρώ ότι στην κλινική πράξη αυτός είναι ο ορισμός που πρέπει να έχει στο μυαλό σας, ως ουρολόγιο. Επίσης, λίγο αν με επιτρέπετε, έχουμε καταλήξει να θεωρούμε ψυχιατρικό πρόβλημα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει 30% των ανδρών όλων των ηλικιών. Είναι σαν να λέμε ότι όποιος είναι κοντός και θέλει να γίνει ψηλός, έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Βλέπετε πάντως, μια και το αναφέρατε, ότι μια άλλη αλλαγή, δεν σας τα ανέφερα γιατί το θεωρώ λεπτομέρειες για εσάς τους ουρολόγοι, αλλά μια άλλη αλλαγή που έχει επέλθει στο DSM-5 είναι ότι πλέον η δυσφορία πρέπει να είναι κλινική δυσφορία. Αυτό είναι κλινική δυσφορία, είμαι κοντός δυσφορώ, γιατί οι γυναίκες δίπλα θέλουν ψηλούς άντρες και εγώ είμαι κοντός και δυσφορώ και αυτό είναι ψυχιατρικό πρόβλημα δηλαδή, επειδή η φύση με έκανε κοντό. Το καταλήξαμε, ας πούμε, ότι μια παραλλαγή της φύσης να θεωρείται ψυχιατρικό πρόβλημα. Επειδή οι κοινωνικές απαιτήσεις κατά κάποιο τρόπο φτάνουν σε αυτό το σημείο. Οπότε συμφωνείτε με τις αρχές του διαφάνειας. Από το να έρθει κάποιος από την κοινωνική καταπίεση, έτσι φτιάχτηκες, έτσι είναι το γονιδιό σου, έτσι θα είσαι. Καταλήγουμε ότι λέμε έχεις πρόβλημα και πρέπει να σε διορθώσουμε. Μήπως δημιουργούμε αρρώστους δηλαδή. Ωραία. Οι άλλες που είναι στα 14 εκατοστά το πέος του λένε είναι φυσιολογικό. Τους λέω, όχι, 20 είναι, γιατί η γυναίκα μου δεν ικανοποιείται με τα 14. Θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί με τον ίδιο τρόπο θα λέγαμε και εσένα που έχει πρωτοπαθεί στη δική σου λειτουργία. Είσαι και εσύ μια ποικιλία, έπεσε στο 1% ή στο 0,5%, τι να κάνουμε, έτσι δηλαδή, όχι. Εκεί πέρα πρέπει να λειτουργούμε. Έχεις δει πολλά... Κύριε καθηγητά, η αισθητική της λειτουργία, στη φύση, έχει πρόβλημα αναπαραγωγής. Ο προέλεξης παρμάτιση, αν δεν είναι εκτός κόλπου και όντως είναι πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα αναπαραγωγής. Γιατί η φύση δεν ενδιαφέρει ότι τελειώνει σε 10 δευτερόλεπτα. Ο ρόλος. Ποιος είναι ο σκοπός του σεξ για τον άνθρωπο, η αναπαραγωγή του είδους. Τέλειωσες. Αυτό ενδιαφέρει τη φύση. Εδώ πέρα. Λοιπόν. Συγγνώμη, Βασίλη. Θα σου στείλω ένα κωδικό για μία μέρα, γιατί είναι κλειστή ομάδα το σεξ που κάνουμε. Έτσι. Για να πεις. Να δεις, αλλά θέλω να δεις όλο. Είναι 1 ώρα και 20 λεπτά. Την ομιλία γιατί κάνουμε σεξ του κυρίου Βαϊδάκη. Θα αλλάξεις πολλά πράγματα από αυτά. Έτσι. Του καθηγητή ψυχιατρικής, όχι. Ρώτησε πώς είναι στο σεξ από εδώ μέσα. Το παρακολουθούνε. Αλλάξατε πολλά από την ομιλία. Από τον 3 ώρα του κυρίου Βαϊδάκη. Αλλάξαμε τον τρόπο που το βλέπουμε. Έτσι, γι' αυτό σου λέω. Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό είναι λοιπόν το DSM-5 και να δούμε λιγάκι τώρα κάποια επιπλέον πράγματα. Εδώ έχω μια αμερικανική μελέτη, παρατήρηση ανδρών με γρήγορη σφερμάτιση και χωρίς και τι βλέπουμε, ότι ναι με το 52% από αυτούς που σύμφωνα με το DSM-4, έτσι άρα αυτοί λέγανε οι ίδιοι ότι τελειώνουν πιο γρήγορα από όσο θα θέλανε, το 52% λοιπόν τελειώνει στα 2 λεπτά, αλλά ένα 35% τελειώνει σε 2 με 5 λεπτά. Και αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι είμαι ικανοποιημένος από τον χρόνο που τελειώνω και άρα δεν έχουν πρόβλημα σύμφωνα με το DSM-4, είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος τιμών. Βλέπετε πόσο πάει. Εδώ βλέπουμε μια άλλη μελέτη και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο overlap στα 2 με 4 λεπτά. Δηλαδή υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όπου κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν πρόβλημα και δυσφορούν και κάποιοι άλλοι νιώθουν ότι είναι μια χαρά, στα 2 με 4 λεπτά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά όλα είναι εργαλεία στα χέρια μας, που καλό είναι να τα βλέπουμε με ένα μάτι κριτικής, όλους αυτούς τους ορισμούς κτλ. Και τελικά, εντάξει, σίγουρα αυτό που μας νοιάζει είναι να βοηθάμε τους ασθενείς μας, να τα αποκρίνουμε στις ανάγκες τους, αλλά να έχουμε και μια επίγνωση των μελετών για να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες, κατά τη δική μου άποψη. Προχωράμε λοιπόν, φεύγουμε από το θέμα των ορισμών και πάμε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη, είναι η μεγαλύτερη μελέτη διεθνής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την έρευνα της γρήγορης εξπερμάτισης. Είχε 2 κομμάτια. Και ένα πρώτο στάδιο ποιοτικής ανάλυσης, πήραν 64-65 ατομικές συνεντεύξεις και είχε και ένα μεγάλο κομμάτι που έγινε διαδικτυακά και είχε ένα δείγμα 12.000 ανδρών. Μόνο μην μπερδευτείτε διαδικτυακά ότι βγάζω ένα όπως
βγάζουμε εμείς σελίδα του ΙΜΟΠ και όποιος απαντήσει. Διαδικτυακά στοχευμένα. Έτσι, με κριτήρια ηλικίας, τέτοια με αυστηρά κριτήρια. Απλώς δεν πήγανε στα σπίτια τους και έγινε αυτοί απάντησαν διαδικτυακά. Έτσι, να εκπαιδευτεί ότι τον κάναμε και όποιος έτυχε. Αυτή είναι η Πέπα, λέγεται Πέπα Στάντη και μας έχει δώσει πάρα πολλά δεδομένα. Οπότε νομίζω ότι. Οπότε ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια από αυτά. Το κριτήριο που χρησιμοποίησαν σε αυτή τη μελέτη ήταν για να πούν ότι ένας άντρας έχει γρήγορη σπερμάτιση ή ότι ο άντρας τελειώνει σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 2 λεπτών ή διαφορετικά ότι ο άντρας αναφέρει ότι ο έλεγχος που έχει πάνω στην σπερμάτισή του είναι ελλιπής ή μέτριος και αυτό του δημιουργεί πρόβλημα είτε του ίδιου είτε της συντρόφου του. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάποια δεδομένα από την ΠΕΠΑ. Βλέπουμε ότι ο επιπολασμός της γρήγορης εξπερμάτισης δεν αλλάζει με την ηλικία. Τα δεδομένα αυτά ταιριάζουν και συμφωνούν με μια παλιά μελέτη που μάλλον θα γνωρίζετε, η γνωστή μελέτη του Λάουμαν που είχε γίνει. Και βλέπουμε επίσης εδώ πέρα ότι ο επιπολασμός της γρήγορης εξπερμάτισης είναι πολύ μεγαλύτερος από της αισθητικής της λειτουργίας. Και ότι σε αντίθεση με τη στήση, που αυξάνει με την ηλικία, αυτό αντιμετωπίζει. Στην αυξάνει με την ηλικία, αυτό δεν αυξάνει. Η κάτω γραμμή είναι η αισθητική της λειτουργία, βλέπετε πως μετά τα 40 αυξάνει, ενώ στη γρήγορη σπερμάτιση έχουμε μια σταθερότητα. Να ρωτήσω, τι σκέφτεσαι με αυτό, αιτιολογικά, που δεν αυξάνει με την ηλικία, τι θα σκαλυφθήκα αμέσως. Ότι, πέστε το λίγο διαφορετικά, ότι δεν είναι οργανικό, κάπως αλλιώς. Εκείνο με τίποτα να είναι σταθερό σε όλες τις ηλικίες ψυχολογικά. Δηλαδή είναι αδύνατον στα 18 του ένας που με το που μπήκε τέλειωσε και στα 80 του να τον ενοχλεί το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν. Άρα. Κάτι που είναι. Ποια είναι η ταυτότητά μας που γεννιόμαστε, να πάμε πιο βαθιά. Γενέτικο. Αυτό είναι το πιο ισχυρό που ψάχνουμε για γενετικό προσδιορισμό του προβλήματος. Το ότι σε όλες τις ηλικίες είναι οι ίδιοι. Η γενετική βάση, το πρώτο βάση να το ψάχνουμε είναι από αυτό το δόντι ότι δεν αλλάζει. Δηλαδή όσοι γεννιούνται, έτσι γίνεται ένα ποσοστό 20% και παραμένει. Και αυτοί που είναι παρόδικοι, αυτοί όχι, λέμε πρωτοπαθή είναι αυτό, έτσι. Όχι, δευτεροπαθή είναι εντελώς διαφορετική ιστορία, θα το πούμε σε λίγο. Προχωρούμε. Εδώ βλέπουμε τι απάντησαν οι άνδρες με γρήγορη εξπερμάτιση όταν τους ρώτησαν που πιστεύουν οι ίδιοι ότι οφείλεται το πρόβλημα. Και βλέπετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι αισθάνονται πάρα πολύ, αισθάνονται υπερβολική διέγερση και αυτό σίγουρα σας το λένε και στα ιατρία σας. Κάποιοι είπαν ότι είναι πολύ ευαίσθητοι με την αφή. Κάποιοι είπαν ότι οφείλεται στην χαμηλή συχνότητα των σεξουαλικών επαφών και κάποιοι ανέφεραν το άγχος επίδοσης. Να ρωτήσω κάτι. Στον κύριο καθηγητή, αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι μια άλλη πιθανή εξήγηση για να είναι επίπεδη η καπίδα από τη στιγμή που μιλάμε για πρωτοπαθή πρόωρη εξπερμάτιση, είναι απλούστατα ότι δεν έχουμε θεραπεία. Επομένως, όσοι εμφανίζονται παραμένουν όσοι στη ζωή. Αυτό είναι επίπεδο. Ναι, αλλά δεν θα είχαμε κάποιους βιολογικούς παράγοντες που θα αλλάζανε στην πορεία της ζωής. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Βιολογικούς παράγοντες. Δεν θα υπήρχαν κάποιοι παράγοντες που θα αλλάζανε. Άμα ήταν επειδή έχουμε θεραπεία στο PDE5, θα πρέπει να πέφτουν οι τιμές. Ενώ δεν πέφτουν, γιατί ακριβώς προκαλείται. Εκεί υπάρχουν πολλοί δευτεροπαθείς. Το treated ως condition παραμένει πάντοτε σε επιδημιολογικές μελέτες. Έτσι, το treated. Δηλαδή μπορεί και αυτοί να έχουν προώρη και να έχουν θεραπεία. Πρέπει να φάρμακο. Και να έχουν θεραπεία. Παραμένονται από την προώρη. Δεν είναι ότι έγινε καλά να βγαίνουν αυτοκρούς. Να κάνω ένα σχόλιο. Το γεγονός ότι δεν αλλάζει με τις ηλικίες ο πλασμός δεν αποδεικνύει βέβαια ότι είναι γενετικό. Όχι, δεν το αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. Μόνο αυτό αποδεικνύει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, παραδείγματος χάρη, πώς βρήκαμε ότι το ΠΕΟΣ είναι αναγκαίο. Βγήκε η MMAS, έτσι. Ωστόσο δεν θέλουμε τίποτα. Λέγαμε η στήση. Και λέγαμε, να μην σου πω ότι υπήρχαν κάποιες μελέτες για τη σχέση του όμπου, τον ούρο, της κίστης και της στήσης. Και το πρωί, επειδή είναι γεμάτη κίστη, προκαλεί αντανακλαστικό ούρο, στήσης κτλ. Και επειδή αυτό το βίωσα, επειδή έτυχε, ήμουν τυχερός όταν πήγα στην Αμερική και συμμετείχα στη μελέτη. Και ξαφνικά,
Και επειδή ήμουν ο ενδιάμεσος κλήκος, αυτός που δούλευα με το στατιστικό μικρός, ας πούμε, και μετά παρουσιάζουμε στους μεγάλους σοφούς να μας τα λύσουν, αυτό ήταν πάρα πολύ εμφανές και για μένα ακόμα. Γιατί όταν βγάζουμε predictors για να δούμε, ήταν όλα τα αγκιακά. Μου έβγαλε. Δεν μου έβγαλε ούτε γαστρίτιδες, ούτε ρευματοπάθειες, ούτε τίποτα. Μου έβγαλε υπέρταση, μου έβγαλε καρδιοπάθειες, μου έβγαλε σαχαροδιαβήτη κτλ. Και λέω, κάτσε, αυτά είναι καρδιά όλα. Και έτσι άρχισε μετά η έρευνα για να βρούμε τι είναι το πέος. Η επιδημιολογία άρα δεν αποδεικνύει ποτέ τίποτα. Κατευθύνει την έρευνα. Βασική και κλινική. Και απλώς αυτό που έχουμε είναι ότι κάτσε εδώ πέρα είναι ένα σταθερό. Μήπως υπάρχει ένα γενετικό background. Όλες οι επιδημιολογίες θα τις βλέπετε έτσι. Ανοίγουν κάποιους δρόμους για να μην πηγαίνουμε στα τυφλά. Προφανώς δεν μπορείς να επιβεβαιώσεις τίποτα με επιδημιολογική μελέτη. Μόνο στις σχετίσεις δείχνουν οι επιδημιολογικές μελέτες, οπότε δεν μπορούμε να δείξουμε αιτία και αιτία αυτό. Πάμε στις συνέπειες. Λοιπόν, οι συνέπειες της γρήγορης εξφερμάτισης, πάρα πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι η γρήγορη εξφερμάτιση δεν έχει αρνητικές συνέπειες στον άντρα, διότι αυτός ευχαριστιέται, αυτός ικανοποιείται και μόνο εκείνη είναι εκείνη που υποφέρει και δεν έχει ευχαριστηθεί επαρκώς. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια βέβαια. Εδώ βλέπουμε δεδομένα που μας δείχνουν ότι οι άνδρες με γρήγορη εξφερμάτιση συγκριτικά με τους άνδρες που δεν είχαν πρόβλημα, είναι δεδομένα και από την Αμερική και από την Ευρώπη, που μας δείχνουν ότι οι άνδρες με γρήγορη εξφερμάτιση είχαν και χαμηλότερο έλεγχο, είχαν και πολύ μεγαλύτερη δυσφορία και μικρότερη φυσικά ικανοποίηση από τη σεξουαλική τους επαφή και περισσότερες δυσκολίες στη σχέση τους. Και όταν τα ίδια ερωτήματα τα θέσανε στις γυναίκες των ανδρών με γρήγορη εξφερμάτιση, ουσιαστικά η εικόνα που είχαμε ήταν παρόμοια. Άντρες και γυναίκες δηλαδή στο ζευγάρι συμφωνούσαν ότι υπήρχε πρόβλημα, έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι πάνω από τους μισούς με γρήγορη εξφερμάτιση πιστεύουν ότι το πρόβλημα βλάπτει τη σχέση τους. Αρχίζει το πρόβλημα και επηρεάζει όχι μόνο την αυτοπεποίθηση του άνδρα σεξουαλικά, αλλά αρχίζει και επηρεάζει και τη γενική του αυτοπεποίθηση. Είναι φοβερό το πώς αρχίζει και διαβρώνει πάρα πολύ το πώς νιώθει ένας άνδρας. Θα κάνω και μια παρένθεση για να σας πω ότι και το θέμα του ελέγχου για έναν άνδρα συμβολικά είναι ένα χαρακτηριστικό αρενοπότητας, έτσι, και τους επηρεάζει αρκετά. Εδώ βλέπουμε ότι η γρήγορη εξφερμάτιση επηρεάζει και τη συχνότητα επίτευξης οργασμού του τρόπου, όπως αυτό ήταν αναμενόμενο. Εδώ ήθελα να σας δείξω κάποια δεδομένα από τις ποιοτικές αναλύσεις, τι λένε δηλαδή οι άνδρες μέσα τα δικά τους τα λόγια. Λένε ότι ποτέ δεν νιώθω ότι έχω τον έλεγχο, η αδυναμία ελέγχου σε κάνει να νιώθεις υποδέστερος. Ακόμα και όταν μου λέει ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένη, εγώ πάλι νιώθω ότι δεν διήρκησα αρκετά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες ποσοτικές. Και σίγουρα δημιουργεί απόσταση στο ζευγάρι. Αρχίζουν πλέον και αποφεύγουν τις επαφές και άρα απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό του τι ζουν πάρα πολλοί άνδρες. Ξεκινάνε να έχουν την εμπειρία της γρήγορης εξφερμάτισης, ακολουθούν μετά η ντροπή, απογοήτευση, αρχίζουν και νιώθουν ανεπαρκείς, δεν μπορώ να την ευχαριστήσω. Αρχίζουν μετά φυσικά και έχουν αρκετό άγχος κατά τη διάρκεια των επαφών τους, οπότε το πρόβλημα συντηρείται ή αυξάνεται ή επιδεινώνεται. Και αυτό συνήθως οδηγεί σε αποφυγή των σεξουαλικών επαφών και φυσικά απομάκρυνση και εντάσσει του ζευγάρι. Εάν ένας άνδρας δεν έχει σταθερή σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να δυσκολευτεί ιδιαίτερα στο να ξεκινήσει μια καινούργια σχέση μετά από τις εμπειρίες γρήγορης εξφερμάτισης. Παρακαλώ. Γνωρίζουμε σε τι ποσοστό το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ότι αποκορισμού σε σταθερές σχέσεις. Έχω πιο μετά θα σας δείξω κάποια δεδομένα όπου δείχνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των γυναικών πάντως δεν ήταν τόσο ο χρόνος όσο η έντονη δυσφορία που νιώθει ο άντρας. Και αυτό εγώ το ζω πάρα πολύ κλινικά. Δηλαδή τελικά είναι το ότι αγχώνεται τόσο πολύ ο άντρας με τις επαφές και πλέον αποφεύγει κάθε τι σεξουαλικό. Και αυτό είναι που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά προϋπάρχουν, απλώς εκδηλώνονται μετά την πρόορη. Δηλαδή υπάρχει ένα υπόβαθρο, ο άνθρωπος όντως έχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο, το οποίο εκδηλώνεται στη σεξουαλική. Θα έχουμε, καταρχήν είναι, να το πω από τώρα, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικά προφίλ ασθενών. Πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο. Έχουμε τέσσερις κλινικές περιπτώσεις στο τέλος.
για να τα πάρουμε λίγο, να τα ξεχωρίσουμε, έτσι, γιατί είναι πολύ βασικές διαφορές. Είναι στο χειρότερο σημείο, είναι αυτό που δεν θεραπεύεται με τίποτα, μα με τίποτα, έτσι. Και σε έναν άλλο που δεν ξέρουμε αν πρέπει να το θεραπεύσουμε. Υπάρχει όλη αυτή η γκάμα. Αλλά ας προχωρήσουμε. Πάντως, Σωτήρη, γενικά, άμα με ρωτάς, άμα υπάρχει ένα προφίλ, το οποίο συνδέεται με την γρήγορη εξπερμάτωση, τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν κάποιες συσχετίσεις, αλλά είναι αδύναμα. Σε αυτά θα μιλήσουμε πιο μετά. Λοιπόν, και τέλος πάντων, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ξέρουμε όλοι μας ότι όταν κάτι δεν μπορούμε να τρέχουμε, το θέλουμε και περισσότερο.